καφενείο του Αιώλου από τη μεριά του Σουάν. Στο καφενείο του Αιώλου κάποιοι δείχνουν μια γωνιά που την ονομάζουν από τη μεριά του Σουάν. Κάθε μεσημέρι εμφανίζεται ένας νεαρός ονόματι Μαρσέλ και το πρώτο πράγμα που φωνάζει στους βοηθούς του ο Αιώλος μόλις τον δει είναι «Οδηγήστε τον κύριο στη μεριά του Σουάν». Διασχίζει την αίθουσα με στα λευκά λινά του ρούχα με κάποια επισημότητα, σαν να παρελάβει. Και κάθεται στη θέση του για το καθιερωμένο κομμάτι της μαντλέν και ένα φλιτζάνι τσάι. Ανοίγει μια εφημερίδα και την ξεκοκαλίζει. Στο τέλος αποκοιμιέται από τις ώρες ανάγνωσης, γι' αυτό κάπου κάπου τεινάζει τα φύλλα της, σαν να θέλει έτσι να βγει από το λίθαρμο. Η εφημερίδα είναι παλιά και κυτρινισμένη. Έτσι όπως την κάνει, κάποια μέρα θα του μείνει στα χέρια. Κάθε φορά που την τεινάζει κοιτάζει δεξιά και αριστερά. Ύστερα πάλι βυθίζεται στο διάβασμα. Δεν μπορείς να παρακολουθείς για πολλή ώρα έναν άνθρωπο που κάνει συνεχώς το ίδιο πράγμα. Στο τέλος ξεχνώ την παρουσία. Ξέρω όμως πως αν γυρίσω προς το μέρος του θα αντικρίσω το ίδιο ακριβώς θέαμα. Ακούω άλλωστε σε τακτά χρονικά διαστήματα αυτό το τίναγμα της εφημερίδας που μου υπενθυμίζει την παρουσία. Καθώς τον βλέπω να διαβάζει απερίσκεπτος, σκέφτομαι τη σκηνή που ο Σουάν επισκέπτεται ευνηδιαστικά την Οντέτ ένα απόγευμα. Εκείνη δεν του ανοίγει και τον βάζει σε υποψίες. Αναρωτιέμαι πώς ένα άπειρο πενταρέλι σαν κι αυτόν σκηνοθέτησε ένα τέτοιο επεισόδιο, πώς απάλυψε τα όρια της αλήθειας και του ψέματος, βάζοντας τον ήρωά του σε ένα βασανιστικό κύκλο αμφιβολιών. Μυστήριο και ανεξήγητο πράγμα του ταλέντου. Ο νεαρός Μαρσέλ δεν υποψιάζεται καν τη σκέψη. Οχυρωμένος πίσω από τις αισθήσεις του, χωρίς την αγωνία του χρόνου που κυλά, θα διαλυθεί όπως μια ψευδαίσθηση σε κάποια στιγμή που δεν θα κοιτάζω. Μια μέρα έκανα κάτι που ήθελα από καιρό. Πήγα και κάθισα στο τραπέζι του. Έσπευσαν βεβαίως τα γκαρσόνια του Αιώλου να με σηκώσουν αμέσως. Ο ίδιος ο καφετζής ήρθε και με ρώτησε. Μα τι σε έπιασε και πήγε να κάτσει εκεί. Ήθελα να δω πώς φαίνεται ο κόσμος από τη μεριά του Σουάν. Γέλασε. Με τη σειρά μου τον ρώτησα αν είναι αυτός ο πραγματικός Μαρσέλ. Ναι, σου φαίνεται παράξενο. Μα πού είναι τότε τα μεγάλα φιλίδωνα μάτια και το μουστάκι, διερωτήθηκα. Νομίζεις πως ο Μαρσέλ και ο Προύστ είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι. Όχι βέβαια. Άλλο πράγμα ο συγγραφέας, άλλο ο αφηγητής. Δεν σου το μάθανε στο σχολείο, μου επισήμανε. Και είδα το χαλασμένο μάτι του να στράφτει παιχνιδιάρι.